Οι κάτοικοι των Μακρυσίων κάθε χρόνο βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πλημμυρισμένο Αλφαιό και φέτος βλέποντας πως πλησιάζει η εποχή όπου η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει απειλητικά και από την άλλη τα έργα έχουν σταματήσει, φοβούνται για μεγαλύτερες καταστροφές. Οι παρεμβάσεις που έγιναν για να τοποθετηθούν νέα και ενισχυμένα σειρματοδέματα έχουν απογυμνώσει το ανάχωμα του ποταμού στο χειρότερο σημείο, εκεί δηλαδή που κάθε χρόνο δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση όταν τα νερά ξεπερνούν την ενεργή κήτη και καλύπτουν όλη την έκταση έως τις όχθες. Κάτοικοι και φορείς που βρέθηκαν σήμερα στην παραποτάμια περιοχή των Μακρυσίων κατηγόρησαν τόσο την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας όσο και το Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσταίνων πως έχουν μερίδιο ευθύνης στη διακοπή των εργασιών. Και το σπουδαίο είναι ότι εφόσον δεν θέλανε κιόλα να το φτιάξουν, ερχόνται και το αδυνατήσανε. Εκόψανε το σύρμα του προβόλου το παλιό που είχαν φτιάξει τότε, το έχουν ξεδρακώσει. Τα δελτία ανακοινώνουν έκτακτα φαινόμενα, τα θεροφράγματα κλειστά. Ποιος κάνει κουμάντο στην κατάσταση? Εμείς είμαστε εδώ γεννημένοι, εδώ θα πεθάνουμε, αλλά μαζί μας θα πάρουμε κι αυτούς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας είχε δεσμευτεί πριν μερικές εβδομάδες πως το έργο θα ολοκληρωθεί στο επίμαχο τμήμα Εγκαίρος, ώστε να προστατευτούν και να μην κινδυνέψουν από νέες πλημμύρες ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις πίσω από το ανάχωμα. Δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσταίνων κάνουν λόγο για έλλειψη κονδυλίων που έχουν οδηγήσει στη διακοπή των εργασιών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, τα έργα αναμένεται να συνεχιστούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ποιος φταίει? Ο εργολάβος, το κράτος, η χρηματοδότηση, τι, δεν πήρανε λεφτά? Εδώ έχουν δαπάνες εδώ. Ο εργολάβος έχει δαπάνια, έχει σύρματα, έχει οδηγούς, έχει χειριστές, έχει πετρέλαια. Καλά έκανε και σταμάτησε, άμα δεν παίρνει λεφτά. Εμείς έχουμε μεγαλώσει τον Αλφαιό από μικρά παιδιά και θέλουμε να ζήσουμε. Δεν θα μας δείξει κανένας από εδώ. Τώρα, αν κάποιοι έχουν σκοπό να μας βγάλουν από τις περιουσίες μας, είναι γελασμένοι. Και κάθε χειμώνα ζουν τις ίδιες τραυματικές εμπειρίες. Κατά συνέπεια είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή τους, η κινητοποίησή τους, η αγωνία τους και η διεκδίκηση επιτέλους μετά από 11 χρόνια της λύσης του προβλήματος. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο ποταμό Αλφαιό αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη. Αλλά οι εργασίες έχουν διακοπεί εδώ και 18 μέρες. Αυτό είναι απαράδεκτο και γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ πέρα να κάνουμε μια έντονη διαμαρτυρία, να δείξουμε ότι οι Μακρυσιαίοι δεν θα σταθούν σε αυτή την περίπτωση. Οι κάτοικοι από την πλευρά τους επιμένουν πως περί τα μέσα Νοεμβρίου κάθε χρόνο ανεβαίνει η στάθμη του ποταμού Αλφαιού και οι πλημμύρες είναι αναπόφευκτες από τη στιγμή που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο.